Δεκάδες λιλιπούτοι οι φίλοι του Συλλόγου Αγάπης στο Ρέθυμνο πλημμύρισαν το δημοτικό κήπο της πόλης. Τα ξενοδοχεία της Γκρεκοτέλ για μία ακόμα χρονιά πιστά στο ραντεβού τους διοργάνωσαν την καθιερωμένη βραδιά αγάπης για τα μικρά και μεγάλα παιδιά της αγάπης. Το κοινωνικό μήνυμα της Γκρεκοτέλ είναι ότι δεν οι εταιρείες όχι μόνο θα πρέπει να ενδιαφέρονται για τα χρήματα και για την ανάπτυξη, αλλά θα πρέπει να επιστρέφουν και στον τόπο που έχουν ξεκινήσει και δραστηριοποιούνται ένα μεγάλο κομμάτι της δυναμικής τους, στηρίζοντας πολιτιστικές και ανθρωπιστικές δραστηριότητες που υπάρχουν στο μέρος που δραστηριοποιούνται. Τα παιδιά με την νοητική υστέρηση, που έχουν όμως κάποιες άλλες ικανότητες, έχουν μια ψυχή γεμάτη αγάπη που τη χαρίζουν καθημερινά σε όλους που τα προσεγγίζουν. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή της βράβευσης της επί σειρά ετών διευθύντριας της μονάδας αγάπη, η Ιωάννας Χρυσού. Θα ήθελα να της απομείνω αυτό το τιμητικό έπαινο. Ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ο Θεός μου έδωσε υγεία και δύναμη να, κατά τη γνώμη μου, να εκτελέσω ένα καθήκον που είχα να λάβει. Η βραδιά έκλεισε με τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης και το συγκρότημα του Πέτρου Μαρούλη. Τα έσοδα της εκδήλωσης προσφέρθηκαν για την ενίσχυση της αγάπης που από το 1987 βρίσκεται κοντά στους συνανθρώπους μας που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες και χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, αλλά πρωτίστως αγάπη.